πολλές λοιμώξεις του αναπνευστικού που είχαν πάψει να μας απασχολούν τόσο έντονα ή βρίσκονταν εν υπνώση, επιστρέφουν φέτος δρυμύτερες, όπως επιβεβαιώνουν οι γιατροί. Η γρίπη έκανε νωρίτερα την εμφάνισή της, ενώ ήδη καταγράφηκαν και περιστατικά βρονχιολίτιδα στα παιδιά. Δεν πρέπει να είμαστε καθησυχασμένοι για κανένα λόγο. Οι ογενείς λοιμώξεις, αν και κοιμήθηκαν λίγο κατά τη διάρκεια του COVID, δεν μας ξεχνούν. Και μπορεί και να μας βρουν λίγο προετοίμαστους. Γιατί, όπως είπαμε και μέσα, η άμυνά μας έχει πέσει εναντί αυτών των λοιμώξεων και πολύ πιθανό να βρεθούμε ευάλωτοι εναντί αυτών. Το βλέπουμε ήδη, δηλαδή είδαμε γρήπη το καλοκαίρι. Με τη σκέψη στον κορονοϊό, πολλοί γονείς ξέχασαν και τα κοινά εμβόλια που διαμορφώνουν ασπίδα ενάντια στις παιδικές ασθένειες. Οι γιατροί όμως προειδοποιούν ότι τα εμβόλια δεν πρέπει να αμελούνται. Θα πρέπει να προσέχουν και να μην αμελούν τον εμβολιασμό των παιδιών και τον εμβολιασμό και για τα άλλα νοσήματα και για τον COVID και θα πρέπει απλώς να τηρούν τις οδηγίες από τους γιατρούς χωρίς πανικό, να παρακολουθούνται τα παιδιά τους συχνά όπως πρέπει και σύμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιασμού. Περίπου 10% των παιδιών και στην Κρήτη εμφανίζουν άσθμα, όπως τονίστηκε στη διάρκεια του 12ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, με την αφρικανική σκόνη να αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Η αφρικανική σκόνη φαίνεται να επηρεάζει και μάλιστα από πρόσφατες μελέτες που έκανε και το τμήμα μας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, φάνηκε ότι πραγματικά επηρεάζει η αφρικανική σκόνη τα συμπτώματα άσθματος και είναι μια μελέτη η οποία θα επεκταθεί. Σε ό,τι αφορά στον COVID, ευτυχώς την περίοδο που διανύουμε δεν έχει τόσο επιθετική μορφή όσο τα προηγούμενα χρόνια και η επιστροφή στα σχολεία έγινε με τον πιο ομαλό τρόπο. Όπως αποφασίστηκε, οι μάσκες που προστατεύουν από την μετάδοση των ιών είναι πλέον προαιρετικές και στις τάξεις, με την επιστημονική κοινότητα να παρακολουθεί την πορεία της πανδημίας. Πρέπει πάντα ο καθένας μας να τηρεί την προσωπική υγιεινή, το πλύσιμο των χεριών, την αναπνευστική υγιεινή. Όταν είμαστε άρρωστοι, να μένουμε σπίτι. Αλλά δεν μπορούμε συνέχεια για όλη μας τη ζωή να είμαστε σε καραντίνα ή να είμαστε σε lockdown.